Ο Δήμος Ιάσμου είναι ο δεύτερος Δήμος στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά τον Δήμο Οριστιάδας που συμβάλλεται επισήμως με το χαμόγελο του παιδιού υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο. Μεταξύ άλλων, στην Αθήνα, ο Δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν συναντήθηκε με την Υφυπουργό Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, με την οποία συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις κοινωνικές δομές και οι υπηρεσίες του Δήμου Ιάσμου. Την ίδια ημέρα, ο Δήμαρχος Ιάσμου συναντήθηκε με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ, Μάριο Τσάκα, και του παρέδωσε τις 580 υπογραφές και το αίτημα των συνδημοτών του για τη σύνδεση των οικισμών του Δήμου με φυσικό αέριο. Η δεύτερη μέρα επισκέψεων ξεκίνησε από την πρεσβεία της Τουρκικής Δημοκρατίας, όπου συναντήθηκε με τον Τούρκο πρέσβη, Μπουράκ Οζουγεργίν, μεταφέροντας την επίσημη πρόταση που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού για την επιχορήγηση του Φεστιβάλ Ειρήνης. Ακολούθησε η επίσκεψη στον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, τον κύριο Νίκο Χαρδαλιά, και έκλεισε η σειρά των επισκέψεων του κυρίου Οντέρ με τη σύσκεψη με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κύριο Στέλιο Πέτσα, με τον οποίο συζήτησε τις κατατεθειμένες προτάσεις του Δήμου Ιάσμου στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, το έργο της ολικής ασφαλτόστρωσης του οικισμού Ιάσμου, την αύξηση των αριθμών των σχολικών καθαριστριών στα σχολεία της περιοχής και την κάλυψη της διαφοράς στις δαπάνες του COVID-19 για τον Δήμο Ιάσμου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε όλες τις επισκέψεις του κύριο Οντέρ δόρισε στους συνομιλητές του τοπικά προϊόντα και συγγράμματα. Όπως παρακολουθήσατε, είχαμε πολύ επικοδομητικές επισκέψεις στην Αθήνα. Επισκεφθήκαμε και καλούς φίλους, έτσι, και ευχαριστήσαμε για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα. Πέρα από αυτό όμως συζητήσαμε και θέματα απτά τα οποία αφορούν το Δήμο μας. Και με τον κύριο Πέτσα, τον αρμόδιο Υφυπουργό Εσωτερικών για την αυτοδιοίκηση, όπως συζητήσαμε διάφορα θέματα τα οποία αφορούν το πρόγραμμα του Αντώνη Τρίτση, συζητήσαμε πράγματα που αφορούν τον Ιάσμο, την Κομμόπολη του Ιάσμου, ζητήσαμε μια χρηματοδότηση 2 εκατομμυρίων ευρώ για την ασφαλτόστρωση του Ιάσμου και θα ήθελα να κάνω και δημόσια έκκληση και προς τους βουλευτές μας και προς τον Περιφερειάρχη για να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, αν και ο κύριος Υπουργός ήταν πολύ θετικός. Γνωρίζει το πρόβλημα, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο Ιάσμος είναι σε χάλια κατάσταση αυτή τη στιγμή από άποψη οδικού δικτύου. Ευελπιστώ ότι θα έχουμε αποτελέσματα σε αυτό το τομέα και αναμένεται και επίσκεψη του κυρίου Πέτσα και στο Δήμο Κομωτινής και στον Δήμο Ιάσμο σύντομα. Να δώσω και αυτή την είδηση, γιατί πήγε στις ΣΑΠΕΣ τώρα πρόσφατα, επειδή είχε δημιουργηθεί ένα θέμα. Θα είναι και εδώ, πιστεύω προς το τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, θα είναι και στο Δήμο Κομωτινής και στο Δήμο Ιάσμου ο Υπουργός. Από εκεί ύστερα είχαμε πολύ επικοδομητική συζήτηση με τον Διευθυντή της ΔΕΔΑ, τον κύριο Τσάκα. Του κατέθεσα, παρέδωσα τις 580 υπογραφές που μαζέψαμε από τους συνδημότες μας, οι οποίοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για το φυσικό αέριο. Και ο κύριος Τσάκας γνωρίζει την περιοχή, είναι γαμπρός της περιοχής μας, είναι προσωπικός μας φίλος, φίλος της περιοχής και νομίζω ότι με τη μονάδα που θα δημιουργηθεί στην Κομωτινή, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που θα δοθεί φυσικό αέριο και στην Ορεστιάδα από τη μονάδα μεταφόρτωσης από την Αλεξανδρούπολη, έχουμε πολλές πιθανότητες να συνδεθεί και ο Ιάσμος με το φυσικό αέριο. Και προς αυτή την κατεύθυνση συντεταγμένα προχωρούμε. Είχαμε την επίσκεψη στο κύριο Χαρδαλιά, με τον οποίο διατηρούμε και φιλικές σχέσεις, αλλά πέρα από αυτό είχαμε και μια άψογη συνεργασία σε περίοδο COVID, στον τομέα της λήψης των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Συζητήσαμε και ήδη ξεκινάμε μια καινούρια προσπάθεια και για τους εμβολιασμούς σε συνεργασία με την Τέταρτη, είπε και το Υπουργείο Υγείας. Επίσης συναντήσαμε και την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, γιατί μας ενδιαφέρουν οι κοινωνικές δομές, η κοινωνική προστασία, η κοινωνική αλληλεγγύη. Συζητήσαμε για το πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, πώς μπορούμε να ενταχθούμε σε καινούριες υπηρεσίες και σε καινούρια προγράμματα. Και θεωρώ ότι το βασικότερο όλων, πέρα από την συνάντηση που είχαμε και με τον πρέσβη της Τουρκικής Δημοκρατίας στην Αθήνα, τον οποίο τον ενημερώσαμε και για το Φεστιβάλ Ειρήνης και για το πλαίσιο και του ζητήσαμε να μεταφέρει και τις προθέσεις μας αρμοδίως, όπως έχουν ενημερωθεί και τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες
του Υπουργείου Εξωτερικών εδώ και αναμένουμε και την χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και τα δεδομένα της πανδημίας πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Εγώ νομίζω η σημαντικότερη έτσι, επίσκεψη και η υπογραφή και η συνάντηση ήταν με το χαμόγελο του παιδιού. Έχουμε βγάλει ένα αναλυτικό δελτίο τύπου, υπογράψαμε σύμφωνο συνεργασίας με το χαμόγελο του παιδιού, με τον κύριο Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός πρόεδρος, εξαιρετικός άνθρωπος. Προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει και ουσιαστικά περνάει και εφαρμόζει την ιδέα του Αντρέα, του μικρού Αντρέα, ο οποίος εμπνεύστηκε την ιδέα του χαμογέλου του παιδιού. Και μετά τον Δήμο Ορεστιάδας είμαστε ο δεύτερος Δήμος στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που υπογράψαμε σχετικό σύμφωνο συνεργασίας με το χαμόγελο του παιδιού. Οι δράσεις μας μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα εντατικοποιηθούν, θα έχουμε κοινές δράσεις σε επίπεδο ιατρικών εξετάσεων, διαλέξεων, συνεδρίων, μονοήμερων κάποιων εκδηλώσεων σε συνεργασία με το χαμόγελο αιμοδοσιών, όπως κάνανε και με τον Δήμο Κομωτινής τώρα πρόσφατα, με το χαμόγελο του παιδιού. Πέρα από αυτό όμως έχουμε άμεση πρόσβαση, ουσιαστική και πολύ γρήγορη και για τις υπηρεσίες του χαμογέλου του παιδιού. Για το Missing Alert, για το Amber Alert, οποιαδήποτε περίπτωση εξαφάνιση έχουμε στην περιοχή, εννοείται ότι παντού βοηθάει το χαμόγελο, αλλά όταν έχεις ένα σύμφωνο συνεργασίας και δεσμεύεται από αυτό και υπάρχουν αυτές οι άμεσες προσωπικές σχέσεις, ότι εξυπακούεται ότι η περιοχή μας θα είναι και στις προτεραιότητες για το χαμόγελο του παιδιού. Πρέπει να δούμε εκεί και θέματα ψυχικής υγείας και παιδικής κακοποίησης και στην περιοχή μας, πρέπει τα οποία είναι θέματα τα οποία στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας και του συμφώνου που υπογράψαμε, θα δείτε σε βάθος χρόνου θα τα εμπλουτίσουμε και θα τα ανοίξουμε.